Πάμε τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Ναι. Έχουμε τον κύριο Ρετσινά. Χρήστο Ρετσινά, πρώην διευθυντή ασφαλείας και κυκλοφορίας στο αμαξό στοιχειών της Τρεμοσέ. Καλημέρα σας κύριε Ρετσινά. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, η μεγάλη συζήτηση είναι για αυτή την έρμη την ασφάλεια της κυκλοφορίας. Πότε ήταν περισσότεροι, πότε ήταν λιγότεροι, αν πάντα ήταν τόσο χάλια. Αν με βάση το γεγονός ότι ήταν τόσο χάλια και το ξέραν όλοι οι εργαζόμενοι, θα έπρεπε να είναι διπλά και τριπλά προσεκτικοί. Τι λέτε εσείς? Υπάρχουν ευθύνες και των εταιριών, θα τα πούμε όλα. Για να ξετυλίξουμε το κουβάρι, ας ξεκινήσουμε από την τραγωδία. Ναι. Γιατί υπάρχουν ευθύνες και των εταιρείων και θα τα πω αναλυτικά αν μου δώσει το χρόνο. Λοιπόν, ένα, όσον αφορά την τραγωδία. Ξεκινάμε. Μετά θα πούμε γιατί και πώς βρέθηκε αυτός ο ακατάλληλος και ανίκανος στα μάχη στη Λάρισα. Ναι. Έχεις αυτόν, μάλιστα. Τον βάζεις βάρδια. Τον βάζεις βάρδια νυχτερινή μόνος του. Και αυτή τη βάρδια, αυτό το βαρδιολόγιο, το εγκρίνει και ο προϊστάμενος του επιθεωρητή και ο διευθυντής. Ας πούμε ότι ο διευθυντής έχει πολύ αυτό και βάζει μια τσίφρα. Ο προϊστάμενος από πάνω, εγώ αν ήμουν προϊστάμενος του εν λόγω εκτελώντα χρέη επιθεωρητή, που ο οποίος είναι σταθμάρχης, όταν έβλεπα την πρωτήνη κατηγορία, θα τον έβαζα να κάνει αυτός βάρδιες μαζί με τον, ας το πούμε, άπειρο. Εγώ λέω ότι είναι ακατάλληλος. Ναι. Λοιπόν, ναι. Έτσι. Δεν θα τον άφηνα ποτέ μόνο του. Για να καταλάβουμε τι λέμε. Γιατί μπορούσα να τον είχα βάλει στην πρωινή ή στην απογευματινή βάρδια που είναι δύο, να τον είχα ως δεύτερο. Να ρωτήσω όμως κάτι. Είπατε ότι είναι ακατάλληλος ο σταθμάρχης. Δεν θα έπρεπε να έχουμε μάθει ότι είναι ακατάλληλος πριν γίνει το δυστύχημα? Δηλαδή κάπως να είχε αξιολογηθεί. Εδώ ευθύνεται ο ΣΕ. Ναι, προφανώς. Εδώ ευθύνεται η διοίκηση του ΣΕ. Βέβαια. Η οποία αντί να πάρει, γιατί να πάρει αυτόν ένα αχθοφόρο να το μετατάξει πίσω, να το κάνει σταθμάρχη. Εκεί που πήρε 73 με μπλοκάκι, πάλι λάθος διαδικασία, και θα σας πω γιατί. Έτσι. Να παίρνει 74. Δεν κατάλαβα. Λοιπόν, παίρνει με λάθος διαδικασία. Η διαδικασία είναι ΑΣΕΠ. Ναι. Και ταυτόχρονα, εφόσον έχει ελλείψεις προσωπικού, να κάνεις χρησιμοποίηση συνταξιούχων, να τους πίσω, να μην τους κόβετε η συνταξή, να τους κρατήσεις 3 χρόνια και μετά να τους απελευθερώσεις. Να πάρεις καινούριους, να μεταλαμπαδεύσουν ή οι συνταξιούχοι ή οι έμπειροι την εμπειρία τους με πρακτική. Αυτά. Πρόληψη με μπλοκάκι. Μα οι συνταξιούχοι θα ήταν ακόμα πιο μεγάλοι από τον 59χρονο. Ναι, αλλά θα έχουν πείραση. Ήταν σταθμάρχες. Ναι. Ξέρετε τι μου λέτε τώρα? Ότι εγώ που έχω κάνει διευθυντής ασφαλείας κάποια χρόνια και είμαι 70 χρόνων δεν κάνω. Μην τα λέτε αυτά. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, άρα έχουμε... Ναι, αλλά πέρα από το σταθμάρχη κύριε Ρετσινά, ναι, εδώ πέρα είχαμε και τους άλλους... Τη βάρδια, τα οποία. Ναι, δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο γι' αυτό. Θέλω... Ωραία, λοιπόν, πάμε και σε αυτό. Ο άλλος που την κοπάνησε. Α, μπράβο. Λοιπόν, εγώ θα σας πω το εξής απλό. Δεν ακούγεται σε όλα τα ηχητικά, τα πριν της τραγωδίας, γιατί μάλιστα τα μετά αφήστε τα, δείχνουν μόνο τον μπάχαλο. Ναι. Τα πριν της τραγωδίας δεν υπάρχει η λέξη, οι δύο λέξεις κυρία που υπάρχουν στην κυκλοφορία. Στο τηλεγράφημα που δίνει στο μηχανοδικό. Κανονικά και άνοδο ή αντίθετα και κάθετο. Δεν υπάρχει ούτε το μηχανοδικό. Α, δεν υπάρχει. Δηλαδή δίνει εντολές χωρίς να υπάρχει πουθενά ότι πάτε άνοδο ή κάθοδο. Βεβαίως. Λοιπόν, αυτό δεν πιστεύω. Ο μηχανοδηγός δεν καταλαβαίνει που πάει. Δεν το ρωτάει. Νομίζει ότι πάει από την άνοδο. Και αυτός ευθύνεται. Θεός χωρές τον. Λοιπόν, δεν κάνει αναγγελία ο μηχανοδηγός που πρέπει να πει... Η αμαξοστοιχεία 62, αναχωρία το τηλέφωνο. Τώρα να ρωτήσω κάτι, μια και είπατε. Συγγνώμη, μια και είπατε για τη διοίκηση του ΟΣΕ που προφανώς έχει τις ευθύνες της. Οι δύο συνάδελφοί σας σταθμάρχες που ήταν και έμπειροι, όπως λέτε, όπως εσείς. Γιατί, όχι, γιατί ο την κοπάνησε? Ο άλλος είναι με μπλοκάκι και σχολάει στις 10. Ωραία. Αυτός που ήταν έμπειρος, γιατί την κοπάνησε κι αυτός? Γιατί είναι τον μπάχαλο, αυτό που υπάρχει. Τον μπάχαλο. Άρα δεν είναι μόνο θέμα εμπειρίας. Όχι βέβαια. Είναι και λειτουργία της εταιρείας. Yeah. Πρέπει να αυστηροποιηθεί ο ιστορικός κανονισμός λειτουργίας του ΟΣΕ. Κύριε Ρετσινά, για όποιους συμπεριφέρονται έτσι,
να πηγαίνουν πειθαρχικό και απευθείας απόλυση, εισήγηση. Σωστά. Και έγκριση για απόλυση. Τι είναι αυτά? Εσείς ήσασταν διευθυντής ασφαλείας και κυκλοφορίας, έτσι. Μάλιστα. Των αμαξοστοιχειών. Θέλω, μάλιστα, πότε φύγατε από την υπηρεσία? Τον Ιούνιο του 2015, γιατί είχα παραιτηθεί από την ιδιωτική υπαλλήλου και είχα συμβάσεις. Μάλιστα. Και η τότε κυβέρνηση δεν μου ανανέωσε τη σύμβαση. Μάλιστα. Για κάποιους λόγους δικούς τους. Λοιπόν, πώς ήταν? Δεν με γούσταρα, να το πω έτσι. Ναι, αυτό είναι εντάξει. Λοιπόν, και λοιπόν, έφυγα και μετά πήγα και δούλεψα για να φτιαχτεί συνδρομική εταιρεία μεταφοράς εμπορευμάτων την Pearl, που είναι σήμερα θυγατρική της Κόσκο, και ήμουν διευθυντής ασφαλείας και κυκλοφορίας σε αυτή την θυγατρική της Κόσκο. Αυτό το επιβατικό ήταν της Κόσκο, στη σύγκρουση? Όχι, όχι, το εμπορικό, κοιτάξτε. Ναι, συγγνώμη, το εμπορικό. Ναι, το εμπορικό δεν ήταν της Κόσκο, αλλά η Κόσκο είχε 6 μηχανοδικούς, τώρα έχει 5, γιατί ο ένας σκοτώθηκε. Ο ένας ήταν της Τρενοσέα, που οδηγούσε το εμπορικό, και ο άλλος ήταν της Κόσκο, ας το πούμε έτσι, δανεισμένος με σύμβαση παραχώρησης στην Τρενοσέ, γιατί ακόμη η Κόσκο δεν έχει βάλει ελκτικές μονάδες δικές της. Μάλιστα. Αυτό το, δηλαδή, το εμπορικό ποιας εταιρείας ήταν? Τι κουβαλούσε, ξέρουμε? Τρενοσέ. Τρενοσέ ήταν. Hellenic Train. Και αυτό ήταν Hellenic Train. Βέβαια. Και τι κουβαλούσε αυτό, ξέρουμε? Γιατί άλλα ακούγονται δεν τώρα. Ήτανε, δεν ήταν πολύ βαρύ φορτίο. Ήτανε κάτω από 500 τόνους. Ναι. Συνήθως τα βαριά εμπορικά είναι 1200 τόνοι. Άρα... Αν λοιπόν ήτανε βαρύ εμπορικό, θα είχαμε διπλάσια ιστορία. Θα ήταν πιο σφοδρή η σύγκρουση. Ακριβώς. Μάλιστα. Και διπλάσιους ή τριπλάσιους νεκρούς. Τώρα, επειδή είστε πρώην διευθυντής ασφαλείας, μπορείτε να μας πείτε την εικόνα η ασφάλεια που υπήρχε πριν ήταν και μετά πάντα τόσο πλημελής? Διότι όχι, εδώ όχι, ακούμε όχι, ότι πριν ήταν καλύτερα. Το κακό, ναι, το πρώτο τρίμηνο του 19, που η Τρένοσε αφαιρεί μια βασική δικλίδα ασφαλείας, δηλαδή στα αξονικά τρένα, αφαιρεί από τον προϊστάμενο της αμαξοστοιχίας, ναι, τα καθήκοντα ασφαλείας και τον έχει πίσω στο βαγόνι, στα βαγόνια, σαν γλάστρα να ασχολείται μόνο με τους επιβάτες. Αυτό πότε έγινε, πρώτο τρίμηνο 19? Μάλιστα. Μάλιστα. Γιατί έγινε? Γιατί έγινε, διότι ακολούθησαν, υποτίθεται πιστά, γιατί είχε γίνει τότε η αναθεώρηση και του Γενικού Κανονισμού Κυκλοφορίας, ναι, με βάση μια ευρωπαϊκή οδηγία, αλλά η ευρωπαϊκή οδηγία ήτανε, έχει τη λογική ότι έχει το πλήρες πλέγμα σηματοδότησης τηλεδιοίκησης αυτόματης πέδησης των σειρμών. Μάλιστα, εμείς δεν είχαμε τίποτα από όλα αυτά. Λοιπόν, είχαμε μεμονωμένα κομμάτια. Λοιπόν, θα τα πούμε. Επισπίρτζι έγινε αυτό, έτσι, επισπίρτζι. Πρώτο... Το 19, ναι. Πρώτο τρίμηνο 19. Της προηγούμενης κυβέρνησης. Ναι. Λοιπόν. Τι άλλο έγινε στη συνέχεια? Τέλος του 20, ναι, αφαιρεί η Τρενοσέ και μια δεύτερη πολύ σημαντική δικλίδα ασφαλείας. Το δευτεροβάθμιο όργανο, το οποίο λέγεται Κέντρο Παρακολούθησης Κυκλοφορίας. Μάλιστα. Και αποτελείται από δύο υπαλλήλους της Τρενοσέ. Στην Καρόλου αυτό που λέμε. Στην Καρόλου, ναι. Έναν προϊστάμενο των μηχανοδικών και ένα προϊστάμενο αμαξοστοιχειών, που μιλάνε με τα τρένα που είναι στην κυκλοφορία. Μάλιστα. Και είναι δίπλα στο ίδιο γραφείο με το ρυθμιστή κοινής κυκλοφορίας, το σταθμάρχη του ΟΣΕ, το κεντρικό. Ναι. Και μιλώντας με τα τρένα αυτοί, λύνουνε το οποιοδήποτε, μάλιστα, σφάλμα γίνεται πρωτοβάθμια από τους σταθμάρχες ή τους μηχανοδηγούς. Τώρα με τα τρένα ποιος μιλούσε, κύριε Ρέτσινα? Μισό λεπτό, αυτό ποιος το αποφάσισε για την Καρόλου? Αυτό η Τρενοσέ απέσυρε τις υπαλλήλους της, ναι, σε αυτή την κυβέρνηση. Η Τρενοσέ, όταν λέμε η Hellenic Train. Hellenic Train. Γιατί? Γιατί, διότι λέει ότι είχαν ένα σύστημα άλλο δικό τους στη Συγκρού που παρακολουθούσαν τα τρένα. Αυτό το σύστημα που έχουν και το έχει και ο ΣΕ αυτό. Ναι. Είναι μια οθόνη που σου δείχνει GPS. Μάλιστα. Δεν σου δείχνει ασφάλεια κυκλοφορίας.
Δεν σου δείχνει αν το τρένο απλώς πάει. Απλώς πού είναι το τρένο σου δείχνει. Σας, με αυτό δεν μου λέει τίποτα. Άρα... Ούτε σου δείχνει αν πηγαίνω στην ίδια γραμμή όπως πήγαιναν το άλλο. Άρα μας λέτε ότι οι δύο αποφάσεις που μας είπατε μέχρι τώρα που μείωσαν την ασφάλεια των τρένων τις πήρε η ιδιωτική εταιρεία, σωστά? Όχι, δεν τις πήρε καμία εταιρεία. Η ιδιωτική εταιρεία υποτίθεται ότι είναι η Τεχέλεν Τρέν. Αυτό λέω. Την οποία, ναι, τις αποφάσεις αυτή τις πήρε και δεν υπάρχει αντίδραση. Ναι, από πλευρά σου στη δεύτερη που ήταν στη συνεργασία ο Σέντρανς. Άρα την και την πρώτη και τη δεύτερη εταιρεία οι αποφάσεις τις πήρε η Hellenic Train. Μάλιστα. Η πρώτη μας είπατε ήταν κοινοτική οδηγία. Η δεύτερη ήταν όχι, δεν ήταν ακριβώς κοινοτική οδηγία. Δεν θα έπρεπε με βάση το γενικό κανονισμό κυκλοφορίας να γίνει. Ωραία, αυτό. Ωραία. Δεν θα έπρεπε να γίνει. Ωραία. Μέχρι ότου να ολοκληρωθεί σωστά. Το σύστημα σηματοδότησης της διοίκησης αυτόματης πέδησης. Και τη δεύτερη απόφαση που την πήρε πάλι η Hellenic Train για το θέμα της Καρόλου δεν αντέδρασε ο ΣΕ. Μάλιστα. Τρίτη, έχουμε τρίτη απόφαση. Έχουμε τρίτη. Έχουμε λεγόμενο GSMR. Α ναι, αυτό το σύστημα. Global System for Mobile Communication Railways. Ναι. Αυτό είναι το λεγόμενο κόκκινο τηλέφωνο. Ναι. Το έχει βάλει ο ΣΕ. Ναι. Ο κεντρικός ρυθμιστής της κυκλοφορίας της Καρόλου μιλάει με τους σταθμούς. Προσέξτε. Από πότε το έχει βάλει ο ΣΕ? Πρόσφατα φαντάζομαι, θα έχει κανένα χρόνο. Εδώ βγήκανε τα νέα, βγάλανε τη φαγωμάρα μεταξύ ΟΣΕ και Τρενοσέ, γιατί η Τρενοσέ δεν εφαρμόζει το σύστημα. Μάλιστα. Λοιπόν, έχει εγκατασταθεί στους σταθμούς εδώ και αρκετό καιρό. Λειτουργεί τώρα. Άμα πάτε θα σας δείξω ο κύριος Τερεζάκης πώς λειτουργεί, που ανέλαβε τώρα πρόσφατα πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος. Ναι. Έτσι, λοιπόν, δεν λειτουργεί στα τρένα. Γιατί δεν λειτουργεί στα τρένα? Γιατί αρχίζει το παραμύθι Τρένοσε, ότι επειδή τα τρένα εγώ τα νοικιάζω από τη ΓΑΟΣΕ, δηλαδή από το ελληνικό κράτος, θα πρέπει η ΡΑΣ να πιστοποιήσει το σύστημα αυτό και μετά να το βάλουμε να αρχίσει να λειτουργεί στα τρένα. Το οποίο η ΡΑΣ δεν το έχει πιστοποιήσει. Δικαιολογίες γιατί? Γιατί αυτά που φέρανε και τα πολύ διαφημιζόμενα λευκά βέλη, να μιλήσουμε άλλη ώρα για αυτά. Αυτό το βέλος, το λευκό, το ασημένιο. Ναι, αυτά, το σύστημα που έχουνε δεν είναι συμβατό με το GSMR που έχει μπει. Για γέλα και για κλάματα είμαστε. Για κλάματα είμαστε, για κλάματα. Για κλάματα. Και εδώ είπες έρχεται και η ΡΑΣ. Εγώ άκουσα πολύ προσεκτικά και τι είπατε προηγούμενα. Μπράβο, ναι. Λοιπόν, εδώ είπες έρχεται και η ΡΑΣ. Τι γίνεται εκεί στο δίκτυο. Κοιτάξτε. Όταν ανέλαβε η προηγούμενη κυβέρνηση, ναι, αντικαταστάθηκε ένας έμπειρος άνθρωπος που ήταν πρόεδρος της ΡΑΣ, έτσι, που ήταν σιδηροδρομικός, πολιτικός μηχανικός στον ΟΣΕ, είχε κάνει διευθυντής της υποδομής, είχε κάνει γενικός διευθυντής, ένας πανέμπειρος άνθρωπος, ναι, και φέραν την κυρία Τσεπαρίκου από τον τομέα υγείας. Μπορεί να είναι καλή χρυσή άγια, και να με πάνε εμένα σε ένα νοσοκομείο. Τι να κάνω, ό,τι και όσο και καλός να είμαι. Ναι. Λοιπόν, αυτό ήταν μια παρένθεση για να καταλαβαίνετε. Τι να κάνει η ΡΑΣ να στέλνει μετά κατόπιν της τραγωδίας να κάνουν ελέγχους για τα συστήματα διαχείρισης ασφάλειας και του διαχειριστή υποδομής του ΟΣΕ και του συνδρομικής επιχείρησης. Μάλιστα. Hellenic Train. Πολλοκύρια με τη Ρίγανη, εδώ χρειάζεται. Μισό λεπτό τώρα, γιατί εμείς αυτό το ξέρουμε. Άρα μας λέτε ότι ο προηγούμενος επικεφαλής της ρυθμιστικής αρχής σιδηροδρόμων ήταν σιδηροδρομικός. Βεβαίως. Και ο επόμενος, η επόμενη μάλλον που μπήκε, προέρχεται από το χώρο της υγείας, χωρίς γνώση του σιδηρόδρομου. Μάλιστα, ακριβώς. Ωραίο είναι και αυτό. Πρωτότυπο. Χαριτωμένο. Άλλο που θέλετε να με ρωτήσετε. Λοιπόν, τι να πω, κύριε Λεζινά, μας το είπατε όλα. Τώρα, η τελευταία μας ερώτηση. Εσείς με όλη αυτή την εμπειρία που έχετε, τι πρέπει να γίνει μέσα σε αυτές τις 15 μέρες που είπε ακριβώς και ο Υπουργός ο κύριος Γιαναπετρίσης, να τα πείτε για να τα ακούσουν και οι δικοί μας ακροατές. Σύντομα, για να τα ακούσουν οι ακροατές. Βεβαίως. Πρώτον, να επανέλθουν οι καταργημένες από την Τρένοσε δικλίδες. Αν η Τρένοσε, η Hellenic Rail, η Hellenic Train δεν θέλει να τις εφαρμόσει, να σηκωθεί να φύγει, να δώσει πίσω τις μετοχές στο ελληνικό κράτος και να βρει το ελληνικό κράτος τι θα κάνει. Μάλιστα.
Τελείωσε, Παύλα. Και αυτό πρέπει να το υποβάλει, να τα επιβάλλει και το Υπουργείο Κύρας. Ναι. Δεύτερον, να μπει άμεσα το κόκκινο τηλέφωνο. Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, τρίτον, να μπει αυστηρός κανονισμός λειτουργίας στην κρατική εταιρεία που λέγεται ΟΣΕ. Μάλιστα. Τέταρτον, επειδή η ΕΡΚΟΣΕ, που υποτίθεται είναι θυγατρική του ΟΣΕ για τις συγχρηματοδοτούμενα έργα. Ναι, ναι, ναι. Και αν ανοίξουμε την ιστορία της Σύμβασης 717, με 7 παρατάσεις και τι έγινε. Και κατηγορούσε η ΕΡΚΟΣΕ τον ΟΣΕ ότι δεν την ενημέρωσε για τα συστήματα ασφαλείας. Και ιστορίες με αρκούδες. Όλη η εμπειρία μου εμένα δείχνει ότι η ΕΡΚΟΣΕ πρέπει να πάψει να είναι θυγατρική του ΟΣΕ, να ενσωματωθεί. Μάλιστα. Σαν διεύθυνση νέων έργων όπως ήταν παλιά, στον ΟΣΕ. Μάλιστα. Για να υπάρχει ένα κέντρο απόφασης. Μάλιστα, μάλιστα. Γιατί τυπικά ήταν η ΕΡΚΟΣΕ. Ποτέ, απειρολάχιστες φορές, η διοίκηση του ΟΣΕ έλεξε τη θυγατρική της. Κύριε Ρετσινά. Και κάτι άλλο. Ναι. Δηλαδή έχει σημασία. Υποχρηματοδότησε ΟΣΕ. Το 2015 ο κύριος Πύρτσης που πετάει χαρτιά από εδώ και από εκεί να μας πει όταν ήρθε και ανέλαβε το Υπουργείο γιατί μείωσε την κρατική χρηματοδότηση του ΟΣΕ που ήταν 120 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο και αυτά τα χρήματα πηγαίνανε για τη συντήρηση των συστημάτων του ΟΣΕ και την αποκατάσταση βλαβών Παύλα Δολιευθωρών, ναι. Γιατί τα μείωσε σε 45 εκατομμύρια. Να σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Πόσα χρόνια είστε στον ΟΣΕ? Από το 1983. Μάλιστα. Άρα το ξέρετε καλά τη λειτουργία του οργανισμού, σωστά? Βέβαια, αλλήμωνο. Έχετε να μας πείτε γιατί ο ΟΣΕ είχε πάνω από 15 δις έλλειμμα? Κοιτάξτε, έχω. Να σας πω και δεν ήταν πάνω από 15, ό,τι θυμάμαι είχαμε κάνει μια ημερίδα. Και έχουν χαριστεί και δύο φορές τα χρέη, όπως ξέρετε. Ναι, ναι. Κοιτάξτε. Για να πουληθεί. Όχι, όχι, δεν πουλήθηκε ο ΣΕ. Μην τον μπερδεύουμε. Την ΣΕ πουλήθηκε. Ναι, ναι. Για πείτε μας τώρα για όλα αυτά. Μιλάμε τα ΣΕ, μιλάμε διαχειριστή υποδομής. Τα χρέη είχαν δημιουργηθεί κυρίως από το γεγονός ότι το κράτος δεν είχε χρήματα για να φτιάξει τις καινούριες γραμμές, δίπλες γραμμές, υποδομές κλπ. Και έβαζε τον ΟΣΕ να παίρνει δάνεια για να τα κάνει αυτά. Μα δεν έκανε, δεν έκανε τίποτα ο ΣΕ. Πώς δεν έκανε. Δεν έγινε η διπλή γραμμή. Η διπλή γραμμή έγινε το 17. Εγώ σας λέω. Όχι, 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 κάντε ένα λάθος. Πότε το 17 δεν έγινε. Πότε έγινε η διπλή γραμμή στο κομμάτι τη Θωρέα Δομοκός. Συγγνώμη, 15 δις θα είχαμε κάνει οχταπλή γραμμή, όχι διπλή. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Εγώ σας λέω ότι όλα τα έργα, σε αυτό που με ρωτήσατε, ναι. Ότι όλα τα έργα έβαζε το κράτος στον ΟΣΕ να δανείζεται. Γιατί μα ΟΣΕ κράτος δεν ήταν. Βάλανε τον ΟΣΕ να δανείζεται με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Μάλιστα. Έτσι δημιουργήθηκε και το μεγάλο μέρος του χρέους. Ναι. Κύριε Ρετσινά, και το τελευταίο μας ερώτημα. Ναι. Αυτά τώρα που ακούμε διάφορα για τα σαπάκια που ήρθαν από την Ελβετία. Και μας το... είπαν και καλή τύχη. Είναι τα βέλος. Ναι. Τα βέλος. Ναι, μισό λεπτό να σας πω και για τα βέλος. Αυτά. Και κλείνουμε γιατί ναι, είστε... να σας πω και για τα βέλος, κυρία μου. Και... ναι, μισό λεπτό. Ναι, ναι, ναι. Αυτά τα κόψανε από εκεί. Ναι. Διότι είχαν δύο περιστατικά πυρκαγιών σε βαγόνι, σε σύραγγα. Μάλιστα. Και στο εξωτερικό, εκεί, είναι υπάρχει υποχρέωση να έχουν τα βαγόνια σύστημα κατεωνισμού αυτόματης πυρόσβεσης. Μάλιστα. Εδώ ακόμη δεν υπάρχει τέτοιο. Ναι. Μάλιστα. Τέτοια απέτηση. Γιατί δεν έχουμε και πολλές σύραγγες. Θα πρέπει που να υπάρξει. Μάλιστα. Μάλιστα. Εντάξει. Μεγάλη επιτυχία. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ρετσινά. Να είστε καλά. Ωραία. Μας τα είπατε έτσι απλά και κατανοητά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή εβδομάδα.